Το 7ο ζευγάρι είναι η Βάσια και ο Δημήτρης και θα χορέψουν ρούμπα. Abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Cuando éramos aún niños empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelva. Si te vas. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που αποδεικνύεται ότι το μπρίο, ο ερωτισμός και εν τέλει ο χορός δεν έχει ηλικία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάνεις πολλούς Έλληνες ευτυχισμένους αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά σας μιλάω, η προσπάθειά σας θεωρώ ότι είστε η πιο τολμηρή διαγωνιζόμενη που έχει περάσει από τον Dancing with the Stars και η προσπάθειά σας είναι συγκινητική. Επίσης αυτό το make-up σας ταιριάζει τόσο πολύ. Μα είσαστε πολύ όμορφοι σήμερα. Δημήτρη... Ούτε που τους ξέρω τους ανθρώπους εγώ. Όχι, έχει σημασία, λέω, δεν τους ξέρω τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν σας ξέρω. Δημήτρη, μπράβο και σε σένα. Μ' αρέσει που έχετε βρει μια χημεία. Ναι, ξέχασα μια βασική φιγούρα. Να τη δείξουμε. Να τη δείξετε, δείξτε, ναι, σας ναι, παρακαλώ, ναι. Άρα, κυρία Καλένα, για σας. Συγχωρείτε. Καλουσέρι. Χειμώνα, καλοκαίρι. Δυστυχώς η βαθμολογία έχει ήδη δοθεί. Αλλά δεν το ξέραμε εμείς ότι υπήρχε αυτή η φιγούρα μέσα. Δεν έχει σημασία και επειδή η βαθμολογία έχει δοθεί. Καταρχήν αφιερώνω αυτό το χορό στην Κάρια του Δανδουλάκη. Επίσης, όχι για να μου βάλει βαθμό, έχει δοθεί. Αλλά να σου πω, άκουσα αυτό που μου πες. Όχι πολύ. Μόνο το άκουσες, το παράκουσες. Μπράβο. Αλέ. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσω με την κυρία Δανδουλάκη. Μιας και το αφιερώσατε σε εκείνη αυτό ναι. Το χορό. Λοιπόν, να ξεκινήσω από μένα. Ακριβώς αυτό που είχα πει στη Βάσχη είναι ότι αυτά που έχει στο χέρι ας τα αφήσουμε στο τέλος, γιατί τα ξέρουμε ότι τα έχουμε στο ζενίθ τους. Αυτή τη φορά είδα τη Βάσχη ντάμα σε χορό με πάθος και με όσο εκφραστικότητα μπορούσε να έχει με την ειλικρίνεια που έχει μέσα της και με τη θεατρικότητα που έχει. Παραβλέπω εγώ προσωπικά, γιατί δεν είμαι και ικανή να κρίνω τις τεχνικές δυσκολίες, και θεωρώ ότι ήταν μεγάλο τόλμημα, μπράβο σου, γιατί είπαμε τα άλλα τα έχουμε. Εξαιρετική επίσης η χορογραφία, πολύ δύσκολη για τη Βάσχη. Πάρα πολύ δύσκολη για τη Βάσχη. Δηλαδή... Δεν ήταν δύσκολη. Τελικά, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Είναι θέμα χρόνου. Όχι, είναι θέμα μνήμης ερωτισμού. Άντε, άντε.
Έπρεπε να θυμηθώ πώς ήμουνα όταν ήμουνα πολύ ερωτική. Το θυμηθήκατε μια χαρά. Και θα πάω στην Καλένα γιατί της αφιερώσατε τη φιγούρα που ξεχάσατε. Μα εγώ ακριβώς αυτό είδα. Ένα 20χρονο κορίτσι που χόρεψε με τον άντρα τη ζωή της. Νομίζω ότι αυτός ήταν όχι μόνο ο καλύτερος σας χορός, αλλά και ο πιο ειλικρινής. Γιατί άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο. Και πιστεύω ότι μόνο θα κερδίσεις από αυτό. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά της ρούμπα η χορογραφία σας. Είχε τα ανάλαφρα ωραία lift, είχε τα σπαγάτα, είχε και όλα τα χέρια που το προσπάθησες και έχεις αποκτήσει αρκετά καλή κίνηση των χεριών σου. Μπράβο Δημήτρη, έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. 30 χρόνια ασχολείστε με το αθλητικό χορό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Μπράβο σας. Γιάννη. Θα τον υιοθετήσω. Και Βάσια μου, μας έδειξες εδώ ότι έχεις μια πολύ πλούσια ζωή. Και όπως και το κολύμπι, το ποδήλατο, τώρα το δεν ξεχνιέται. Ναι, λες. Το σεξ, ναι, όντως δεν ξεχνιέται. Ευτυχώς είναι αργά, η εκπομπή, τα παιδιά κοιμούνται. Μα μην είστε σίγουροι γι' αυτό, εγώ ξέρω πολλά παιδιά. Ξυπνήσατε, παιδιά, το σεξ δεν ξεχνιέται από το ποδήλατο. Α, ωραία. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, να πάμε επάνω. Βέβαια. Όχι. Όχι, θα μιλήσουν όλοι. Μα παρακαλώ, ναι. Βέβαια. Εγώ πάμε στο Φωκά. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία χορογραφία, προσαρμοσμένη στη Βάσια. Μου άφησε μια πάρα πολύ γλυκιά αίσθηση, με απόλυτο συγχρονισμό, που η ρούμπα ήταν, δεν ήταν τέλεια ρούμπα, αλλά είχε μια πάρα πολύ όμορφη γλυκιά ανάμνηση όλο αυτό. Και Αλέξη, δεν ξέρω αν συμφωνήσει, τούρεν, αραμπές και να μιλήσουμε και στα γαλλικά. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί είδα την πρόβα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση χορογραφικά αυτό που έκανε η Βάσκια, που δεν το είδα τώρα και λέω τι έγινε, πότε άλλαξε αυτό ξαφνικά. Τέλεια, πολύ καλά. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στον χορογράφο, γιατί ήταν μια πολύ έξυπνη χορογραφία που αξιοποιούσε στο μέγιστο της δυνατότητας και έκρυβε τις ελλείψεις. Και στην Βάσια θέλω να πω ότι υπήρχε η αρχοντιά της σωστής οριμότητας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Με τιμάτε. Εμείς με τιμάτε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θέλετε να μείνετε, γιατί περνάτε ωραία εδώ και φαίνεται. Περάστε στο green room να δούμε τη βαθμολογία. Και να αποφασίσει ο κόσμος. Να αποφασίσει ο κόσμος. Και η αλλά επιτροπή πρώτα μας. Η επιτροπή μας. Ναι. Πάρ' το μικρόφωνο. Κάντε κάτι, ρε παιδιά. Εντάξει, εδώ, πού μου πάτε, εδώ. Εδώ κοιτάξτε, ενθουσιασμό, εδώ κοιτάξτε, οι συμπαίκτες σας. Μα με αγαπάνε, ρε παιδί, εγώ τους αγαπάω. Κυρία Τρυφίλη, να σας δεν πω κάτι. Βλέπουν, συγγνώμη να πω κάτι, δεν με βλέπουν με αντιπαλότητα τα παιδιά. Γιατί ξέρουν ότι εγώ δεν έχω έρθει για να βγω πρώτη. Ούτε... Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα δύο προηγούμενα live είδαμε μια σπάνια κομική στόφα ηθοποιό. Και πολύ. Το είδαμε όλοι και για εμάς τους νεότερους είναι τεράστιο μάθημα. Αλλά αυτό που είδαμε σήμερα πραγματικά ήταν. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θα ήθελα, σας παρακαλώ. Έτσι. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, αν θέλετε και εσείς να περάσουμε να δούμε και τη βαθμολογία. Νόμιζα πως θα μου έλεγες να το ξαναχορέψω. Μετά. Να δούμε τη βαθμολογία. Για πάμε να δούμε. Στο κεφαλικό δίπλα, η βαθμολογία των κριτών είναι... Γκαλένα Βελίκοβα. 5. Αλέξης Κοστάλας. 5. Κάτια Δανδουλάκη. 5. Γιάννης Λάτσιος. 6. Φωκάς Ευαγγελινός. 5. Σύνολο 26 βαθμοί.